να πάρουν πίσω το μέτρο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, ζητούν εκπαιδευτικοί από το Υπουργείο, που λίγο μετά την ανακοίνωσή τους καταγγέλνουν περιστατικά κατάφορης αδικίας σε βάρος υποψηφίων που μένουν εκτός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οδηγούνται πρακτικά στα κολέγια. Τώρα να πάρουν πίσω άμεσα αυτό το εκτροματικό μέτρο, το οποίο πραγματικά αποτελεί την πιο κατάφορη αδικία που έχει συμβεί ποτέ στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση. Καινούριο βάρβαρο μέτρο, ενώ ψηφίζεται στη Βουλή το πιο επέσχυντο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που ουσιαστικά εισάγει ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στην εκπαίδευση, επιβάλλοντας την αξιολόγηση και τη σύνδεση του σχολείου με τους νόμους της αγοράς. Εκτός πανεπιστημίων, όπως εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί, θα μείνουν 25 με 30 χιλιάδες υποψήφοι, ενώ μέχρι και η προσπάθεια συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων για ένα τεράστιο μέρος υποψηφίων δεν είναι προσβάσιμη λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Σίγουρα έχουμε μια αλλαγή του νομοσχεδίου. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει επηρεάσει πολύ το τοπίο. Πολλοί υποψήφοι θα βρεθούν εκτός σχολών. Υπολογίζουμε γύρω στους 25 με 30 χιλιάδες υποψηφίους. Σίγουρα ένας υποψήφιος ο οποίος έχει συγκεντρώσει κάτω από 8.000 μόρια δεν θα μπορεί να επιλέξει καμία σχολή. Για κωμικοτραγικές καταστάσεις έκαναν λόγο οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διευκρίνησαν ότι ο γόρδιος δεσμός των φετινών μηχανογραφικών δελτίων κρύβει παγίδες και εκπλήξεις. Παιδί με 8.500 μόρια μπαίνει σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα και στο αντίστοιχο πανεπιστημιακό τμήμα μένει απ' έξω ένα παιδί με 10.500 μόρια. Επειδή είναι παιδιά με άλλο μάθημα, με άλλη μάθημα βαρύτητα, το οποίο έχει την ελάχιστη βάση αγωγή και την πιάνει το παιδί που έχει τα 10.500 μόρια. Γυμναστική Ακαδημία, που εγώ, σαν γυμναστή αυτή τη στιγμή, με βάση 13.000, μένει παιδί απ' έξω με 16, με 16,5, με 17.000 μόρια, επειδή χάνει για 0,3 του βαθμού τη βάση στα αγωνίσματα. Ασύλληπτα πράγματα. Αριστούχο αρχιτεκτονική με 21.000 μόρια και μένει απ' έξω από τι αρχιτεκτονικέ, επειδή δεν πιάνει για 0,4 το βάση στο γραμμικό σχέδιο. Πάντως, οι υποψήφοι από τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ θα μπορούν να συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά του μέχρι τι 28 Ιουλίου. Το ίδιο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για τα δημόσια ΙΕΚ. Ανέρεση της οριστικοποίησης θα γίνεται με το μηχανογραφικό μόνο μέσω της σχολικής μονάδας, ενώ τα μηχανογραφικά δελτία με τη βαθμολογία τους χωρίς ελάχιστη βάση εισαγωγής θα συμπληρώνουν για το 10% των θέσεων οι απόφοιτοι του 2019 και του 2020. Το μηχανογραφικό δελτίο δικαιούνται να υποβάλουν οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021, είτε των γενικών λυκείων, είτε των ΕΠΑΛ ημερήσιων και εσπερινών, όπως επίσης και οι απόφοιτοι των πανελλαδικών εξετάσεων του 2019-2020, διεκδικώντας ένα 10% των θέσεων των εισακταίων, με την βαθμολογία την τελευταία που θα προσκομίσουν και βέβαια χωρίς την ελάχιστη βάση εισαγωγής.